Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μαρία Πατσίδη, ειδική εγωρήτρια του Μέρα 25. Ελάτε, κυρία Πατσίδη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι οπωσδήποτε μια αναγκαιότητα. Πρέπει να γίνει ανανεωμένη κτηματογράφηση και το θέμα είναι όμως πώς θα γίνει. Θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, θα έχουμε μια συνολική ψηφιοποίηση. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μόνο μια ψηφιοποίηση που θα περιλαμβάνει όλες αυτές τις πράξεις θα είναι και δίκαιη. Επιτρέψτε μου, μάλιστα, να θέσω ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα για να έχουμε μια πηξίδα και ένα κριτήριο για την επιτυχία ή όχι του εγχειρήματος. Κατά πρώτον, για ποιο λόγο απαιτήθηκε τόσο μεγάλο διάστημα για την ψήφιση του νόμου, αφού η θέσπιση του είχε προβλεφθεί αρχικά με το νόμο 2308 του 1995 και εν συνεχεία με το 4512 του 2018. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εργασίες της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής περατώθηκαν στις 15 Ιουλίου του 2021, μιλάμε για μια μεγάλη καθυστέρηση. Δεύτερον και πολύ σημαντικό, υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών μετά από το στο ελληνικό κτηματολόγιο, έστω και με μικρή απόκληση. Τρίτον, θα ανάρτια στελεχωμένα τα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κο. Έχει προβλεφθεί ο αριθμός των απασχολούμενων σε αυτά. Ενδεικτικά, το κτηματολογικό γραφείο της Ρόδου θεωρούμε ότι θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 10 εργαζόμενους λόγω φόρτου. Τέταρτον, προβλέπεται η ολοκλήρωση και αξιοποίηση της εργασίας, ψηφιοποίηση των κτηματολογίων Ρόδου, Κο και Λέρου. Η εργασία αυτή έγινε σε χρονικό διάστημα από το 4 ως το 9 και έκτοτε παραμένει ημιτελής και σε αχρησία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένου ότι η ψηφιοποίηση των κτηματολογικών βιβλίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγό σε κάποιες έρευνες. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί σε υποθέσεις που χρήζουν αναζήτηση του ιστορικού μιας ιδιοκτησίας, λόγου χάρη σε χρησικτησίες. Θεωρούμε ότι αυτά τα ερωτήματα, όπως τα παραπάνω, θέτουν ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της προσπάθειας. Ευρύτερα, το κτηματολόγιο είναι η γενική καταγραφή της κτηματικής περιουσίας. Περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε γεωτεμαχίου. Στην τρέχουσα περίοδο, το Εθνικό Κτηματολόγιο συντάσσεται από την κτηματολόγιο ΑΕ. Αποτελεί μνημονιακό στόχο ο φορέας να ιδιωτικοποιηθεί. Το ξέρουμε αυτό. Οδηγείται σε απαξίωση με άμεση πρόθεση. Πρώτα δηλαδή τι κάνετε, κατασυκοφαντείτε την υπηρεσία και τους εργαζόμενους. Με σκοπό αυτές οι υπηρεσίες του φορέα να παραδοθούν από αλλού στους ιδιώτες. Εκπρόσωποι όμως του Συλλόγου Εργαζομένων τονίζουν ότι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο φορέα, ότι η αιτία τους και η υποστελέχωσή τους και οι περισσότερες ευθύνεται οι εφαρμοζόμενες πολιτικές της παρούσας κυβέρνησης. Ήδη όμως από το προηγούμενο μήνα δικηγόροι μπορούν να προχωρούν σε έλεγχο νομιμότητας και καταχώρηση πράξεων. Οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων χάνουν το δικαίωμα ελέγχου στις πρώτες εγγραφές. Το αποτέλεσμα είναι η καθυστερημένη και λανθασμένη καταχώρηση των τίτλων. Μόνο ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα ταλαιπωρία των πολιτών και την ορθή διαχείριση. Υπάρχει επίσης έλλειψη του απαραίτητου εξοπλισμού και εργαλείων. Το γεγονός αυτό υπονομεύει, αν μη τι άλλο, την ποιότητα της εργασίας. Αλλά και φέρνει τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με τους εξαγριωμένους πολίτες. Και φυσικά έχουν δίκιο, αλλά οι πολίτες δεν μπορούν να ξέρουν ποιος ευθύνεται σε όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχει όμως εξάλλου και το ζήτημα της απορρόφησης για τα υποθηκοφυλάκια, όπως και το μεγάλο ποσό των εσόδων που συλλέγονται πλέον από το ελληνικό κτηματολόγιο, έσοδα που μένουν αναξιοποιητά. Ως προς το κτηματολόγιο, ειδικά στα Δωδεκάνησα. Η κτηματογράφηση στα Δωδεκάνησα έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει ήδη γίνει επιταλικής κατοχής. Το 1922 επιταλικής κατοχής είχαν αρχίσει οι εργασίες της δημιουργίας του κτηματολογίου. Λόγω χάρη αποτυπώσεις υπαίθρου, καταχωρήσεις δεδομένων, δηλώσεις, τίτλοι ιδιοκτησίας κλπ. Το κτηματολόγιο καταρτίστηκε το 30 και υφίσταται ακόμα. Αλλά έχει πολλά λάθη. Στους ιδιοκτήτες, μάλιστα, έδιναν μεγάλους εντυπωσιακούς τίτλους στην ιταλική γλώσσα. Το σχετικό όμως νομοθετικό πλαίσιο καθορίστηκε δυνάμει του υπαριθμών 132 1η 9 του 29.
διατάγματος του Ιταλού τότε κυβερνήτη. Είναι γνωστό ως κτηματολογικός κανονισμός δωδεκανήσου. Το ζήτημα είναι ότι 92 χρόνια μετά, δηλαδή 74 χρόνια μετά δωδεκάνησα να ανήκουν στο ελληνικό κράτος, είναι ένα από τα ελάχιστα νομοθετήματα που δεν έχουν τροποποιηθεί καθόλου. Το πρόβλημα λοιπόν τώρα είναι η ενσωμάτωση της ιταλικής κτηματογράφησης στο ελληνικό κτηματολόγιο. Εξαιτίας αυτής της μη ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης που ξεκίνησαν οι Ιταλοί, χιλιάδες ιδιοκτησίες δεν μπορούν να καταγραφούν στους τόμους του κτηματολογίου. Με συνέπεια, πολλά ακίνητα να κινδυνεύουν είτε να καταδαφιστούν είτε να περάσουν στην ιδιοκτησία του δημοσίου. Επιπλέον, η ελληνική πολιτεία υιοθέτησε αποκλειστικά τα ιταλικά κτηματολογικά δεδομένα. Αποδέχτηκε και επικύρωση της προβλέψης των διατάξεων του κτηματολογικού κανονισμού δωδεκανήσου που όριζε τον Αιγαλό στον άρθρο 3. Με αποτέλεσμα να προσαυξήσει κατά 12 μέτρα τα όρια της οριογραμμής του, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Αυτό συμβαίνει και για τα όρια των παραλίων, ως τις καταγεγραμμένες από τους Ιταλούς ιδιοκτησίες. Και έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν κτηματογραφηθεί τεράστιες εκτάσεις γης με χιλιάδες ιδιοκτησίες επειδή βρίσκονται στην παράκτεια ζώνη. Δηλαδή εκτός Αιγαλού και παραλίας με τον Εθνικό Νόμο. Αλλά θεωρείται ωστόσο ότι βρίσκονται στη ζώνη της παραλίας με βάση τα ως τώρα ισχύοντα στα δωδεκάνησα. Εδώ μπαίνουν στο κάδρο του προβλήματος 14.000 ιδιοκτησίες που κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή με κατεδάφιση. Έχουν εκδοθεί δηλαδή στο μεταξύ τα πρωτόκολλα της κατεδάφισης εκατοντάδων κτισμάτων που κλείνουν 20 ετία από την καταγραφή από τις κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα κτήματα δηλαδή αυτά βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2022. Ενώ όμως την ίδια ώρα, όπως δηλώνει ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Δωδεκανήσου, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία των νέων πράξεων επιβολής προστιμών αυθαίρετης χρήσης. Με δημευτικά όμως ποσά που ξεπερνούν και τις 150.000 ευρώ ανά οικογένεια. Η διαβούλευση ναι μεν ολοκληρώθηκε, ωστόσο έχουν προκληθεί πολύ μεγάλες αντιδράσεις στα δωδεκάνησα από τη μη κατάργηση του άρθρου 3. Το οποίο άρθρο 3 αποδεδειγμένα οριοθετεί την παράκτεια ζώνη διαφορετικά από ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη επικράτεια. Επίσης, ένα πρόβλημα είναι και η μη πρόβλεψη της συμπληρωματικής κτηματογράφησης του παραλιακού μετόπου. Αυτή η συμπλήρωση θα έπρεπε να συνοδεύει την κατάργηση του άρθρου στα πρότυπα των υπόλοιπων νησιών του νομού. Το σχέδιο νόμου προβλέπει πως ο κτηματολογικός κανονισμός δωδεκανήσου πάβει να ισχύει με την έκδοση επιστωτικής πράξης από το κτηματολόγιο ΑΕ. Στην πράξη αυτή θα αναφέρεται πως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετάπτωσης. Ειδικότερα θα αναφέρεται πως ο κανονισμός θα εξακολουθεί να υφίσταται για τουλάχιστον 5 έως 7 χρόνια. Έπειτα από 5 έως 7 χρόνια, τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Σημαίνει πως το προαναφερόμενο διάστημα μπορεί οι ιδιοκτησίες είτε να καταδαφιστούν είτε να περάσουν στην κυριότητα του δημοσίου. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους, αφού παρέλθει αυτό το διάστημα, τότε και μόνο τότε θα αιτηθούν μαζικά τον επανακαθορισμό του Αιγαλού με τις εθνικές πλέον διατάξεις. Νομίζω ότι αυτό είναι και παράλογο, αλλά είναι και επικίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για έναν τόπο, τα Δωδεκάνησα, όπου η προτεραιότητα που επιβάλλεται είναι η εντατικοποίηση της τουριστικής εκμετάλλευσης. Αυτός είναι και ο σκοπός του να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό δημιουργεί όμως έναν κίνδυνο να έχουμε αφενός συσσόρευση της ιδιοκτησίας από το μεγάλο κεφάλαιο με σκοπό τη τουριστική αξιοποίηση, οι οποίοι θα δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ότι τους ανήκει μια μικρή ιδιοκτησία με βάση το προηγούμενο καθεστώς. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος να ζημιωθεί το δημόσιο μέσα από ανεξέλεγκτη παραχώρηση γης σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο τουρισμό και μάλιστα στις παραλιακές περιοχές του Δωδεκανήσου. Διατρέχουμε δηλαδή ένα διπλό κίνδυνο που πρέπει να τον αποφύγουμε, αφενός να μην χάσει το δημόσιο εκτάσεις που απλώς είναι καταπατημένες, αφετέρου αυτοί οι μικροί ιδιοκτήτες να μην μπορούν να εξασφαλίσουν την κατοχήρωση της μικρής ιδιοκτησίας τους, αν τουλάχιστον δεν βάλουν βαθιά όμως το χέρι στη τσέπη και δεν υποστούν δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση. Πού θα τα βρουν αυτά τα χρήματα? Σε αυτήν την ομολογουμένως δυσχερή κατάσταση έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο επαφίεται υπερβολικά σε διρεκτίβες του Υπουργείου και εν προκειμένως αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηματολόγιου της Ελλάδας. Πρόκειται για τη γνωστή συνήθεια της κυβέρνησης.
Σημειωτέων ότι βάσει νεότερης καταμέτρησης της απογραφής στην υπηρεσία ευρίσκονται περί τις 30.000 εκκρεμείς πράξεις. Αυτές αφορούν το χρονικό διάστημα 1946-2020. Κατατίθενται κατά μέσο όρο 460 πράξεις μηνιαίως. Η δυναμική δηλαδή μιας υπηρεσίας ως προς αυτό το αντικείμενο υπολογίζεται στις 3 διεκπεροθήσεις πράξεις αναμεταγραφέα ημερησίως. Συνεπώς, δεδομένου ότι οι μεταγραφείς είναι 7, καταχωρούνται κατά μέσο όρο 420 με 450 πράξεις μηνιαίως. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις παλαιές εκκρεμείς πράξεις, καθώς μάλιστα η υπηρεσία ασκεί έλεγχο νομιμότητας και ουσίας. Αυτή τη στιγμή όμως υπηρετούν 20 άτομα στην υπηρεσία. Τα άτομα αυτά δεν αρκούν, διότι απλούστατα το κτηματολόγιο της Ρόδου λειτουργεί ακόμη με μολύβι και γόμα. Χωρίς όμως την παραμικρή δυνατότητα να τους υποστηρίξετε για να έχουν τουλάχιστον τα βασικά που ζητάνε σε θέματα τεχνολογίας κλπ. Ειδικότερα όμως, ως προς την αύξηση του αριθμού καταχωρήσεων πράξεων, χρειάζεται απασχόληση πλέον 6 ατόμων για ορισμένο χρόνο, ώστε καθημερινά να ελέγχονται επιπλέον 40 εκκρεμείς πράξεις και συνολικά τουλάχιστον 800 ανά μήνα, με προοπτική 3 ετών για τη διεκπαιρέωση των εκκρεμωτήτων. Ως προς τις κοινοποίησεις απορριπτικών όμως διατάξεων, είναι επιβεβλημένη η απασχόληση ενός ακόμη υπαλλήλου ως επιμελητή για τις επιδόσεις των απορριπτικών διατάξεων. Χρειάζεται δηλαδή επίσης ανέβρεση πόρων για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης του επιμελητή. Ως προς τον έλεγχο των τεχνικών πράξεων, χρειάζεται πρόσληψη 2 μηχανικών, δεδομένου ότι ο μόνος μηχανικός της υπηρεσίας θα συνταξιοδοτηθεί το αργότερο το 23 και δεδομένου ότι το 30% των πράξεων απαιτούν και τεχνικό έλεγχο. Θα ήθελα όμως να σταθώ και σε ορισμένα επιμέρους άρθρα. Στο άρθρο 4, βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό φαύλο κύκλο της πολιτικής κυβέρνησης. Η υποστελέχωση χρησιμοποιείται ως δικαιολογία γιατί άλλο για εξωτερικές αναθέσεις και τελικά σε εργολάβους. Οι εργολαβίες αυτές όμως σημαίνουν μια γενικότερη υποβάθμιση των υπηρεσιών. Στο άρθρο 5, οι διατυπώσεις είναι πολύ γενικόλογες, ένα ελάττωμα από το οποίο πάσχει ένα μεγάλο μέρος του νομοσχεδίου. Δεν αποτρέπει το να συμβούν αδικίες κατά την ενιαιοποίηση σε σχέση με όσα ισχύαν πριν τον κτηματολογικό κανονισμό δωδεκανήσου. Στο άρθρο 6, επίσης χρειάζεται να οριστεί σαφέστερα τι θα γίνει με τα κίνητα που θα καταγράφονται ως αγνώστου του ιδιοκτήτη, καθώς και να διασαφινιστεί γενικότερα ο καθορισμός του γυαλού. Θεωρούμε ότι η θεωρούμενη προσαρμογή δεν είναι σίγουρα κάτι το οποίο είναι εντελώς αθώο. Υπάρχουν διαφορετικοί κίνδυνοι. Από τη μία, μικροιδιοκτήτες να δουν την περιουσία τους να καταγράφεται ως αγνώστου, ενώ από την άλλη, κάποιοι κυρίως μεγαλοιδιοκτήτες, επιχειρηματίες γενικότερα, να κάνουν την κρίση αυτή για άλλη μια φορά ευκαιρία για να αποκτήσουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα, με διάφορες σκοπιμότητες, όπως την εντατικοποίηση της τουριστικής εκμετάλλευσης. Στο άρθρο 8 προβλέπεται υπερβολικά στενές προθεσμίες για την υποβολή των ενστάσεων. Δηλαδή, χρειάζεται να έχουμε υπόψη ότι πολλά ακίνητα έχουν καθεστώς πολλαπλής ιδιοκτησίας. Ορισμένοι από αυτούς τους ιδιοκτήτες μπορεί να μην βρίσκονται καν στην περιοχή. Χρειάζεται μια επαρκής παράταση των προθεσμιών για να μην προκύψει σημαντική ανακατοσούρα στο θέμα των ενστάσεων. Στο άρθρο 9 δημιουργούνται προβλήματα όπως δυνατότητες καταπάτησης. Και ως προς το άρθρο 10 είναι σημαντικός ο καθορισμός του γυαλού. Λόγω των αμφισβητήσεων που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να νομίζονται δυνητικά ως αυθαίρετα πολλά δημόσια κίνητα. Περαιτέρω, στο άρθρο 11, βλέπουμε διευθετήσεις που έχουν εντελώς προσωρινό χαρακτήρα. Λόγω χάρη με αποσπάσεις και με συμβάσεις, οι οποίες δεν παρέχουν καθόλου μόνιμες λύσεις. Το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει όταν υπάρχουν τόσες πολλές εκκρεμότητες, θα ήταν να έχουμε μόνιμες προσλήψεις. Γενικότερα, σε περιπτώσεις συνδιοκτησίας, όπου εμπλέκεται και το δημόσιο, χρειάζεται να υπάρξει μέρημνα για να μην χαθεί η δημόσια περιουσία με καταπατήσεις. Στο άρθρο 12, η προθεσμία ένας μόλις μήνας μετά το θάνατο πολίτη και την παρέλευση προθεσμίας αποποίησης από τους κληρονόμους θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ στενή. Θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στους συμπολίτες μας χωρίς λόγο. Πολλές φορές αυτά τα ζητήματα κληρονομιάς είναι, νομίζω, εξαιρετικά πολύπλοκα. Στο άρθρο 17 έχουμε ένα χαρακτηριστικό τρόπο νομοθέτησης της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργείται δηλαδή ένα πυραμιδωτό σχήμα όπου ο Γενικός Διευθυντής του Κτηματολογίου θα διαλέγει τους τομάρχες κατά το δοκούν. Χωρίς να υπάρχει μέρημνα για προσόντα τυπικά και ουσιαστικά. Αυτό δεν το κάνετε ούτως άλλως πρώτη φορά, το κάνετε συνέχεια σε κάθε νομοσχέδιο. Ομοίως και στο άρθρο 18 ανοίγονται δυνατότητες για κομματοκρατία
δημοκρατική αντιμετώπιση των προϊσταμένων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανέπτυξα τους βασικούς λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι είναι αναγκαία πραγματικά η κτηματογράφηση στα Δωδεκάνησα. Όμως, δεν έχουμε καθόλου εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση από τη μία δείχνει ότι θέλει να νομοθετήσει, από την άλλη όμως δείχνει ότι δεν θέλει να προχωρήσει με έναν γενναίο τρόπο, επειδή δεν θέλει να θίξει, λέει, παγιωμένα συμφέροντα στην περιοχή. Τα ερωτήματα όμως που θέτουμε δεν μπορούν να είναι πιο σαφέστερα. Θα υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα. Επίσης, πρέπει να ψηφιοποιηθούν όλες οι πράξεις εξ αρχής. Γιατί αν δεν μπορεί κάποιος να ψάξει το παρελθόν, πώς θα ξέρει αν έχουν γίνει καταπατήσεις. Γι' αυτό και εμείς ως Μέρα 25 θα ψηφίσουμε παρόν, είναι στη θετική κατεύθυνση, αλλά θεωρούμε ότι η ίδια κυβέρνηση υποβαθμίζει το παρόν νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Συνάδελφε.